Κωνσάντη, λοιπόν, εν ώψη του πρώτου ημιμαραθώνιου, κάλεσε τον κύριο Βλάση Καραβασίλη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του αθλητικού ομίλου Πελμισός Νέας Μάκρης, να μας βοηθήσει, έχοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία των αθλητών αθλητισμού, να μας βοηθήσει να τον διοργανώσουμε. Ο αγώνας μας ξεκινάει από το Κόρθι, διασχίζει τη διαδρομή Κοχύλου, Συνετή, Λιβάδια και καταλήγει και τερματίζει στην πλατεία Γυροκομή. Αυτός είναι ο ημιμαραθώνιος και καλύπτει 21 χιλιόμετρα. Ο άλλος όμως, ο οποίος είναι αφιερωμένος στους ναυτικούς μας και ονομάζεται Αφανής Ναύτης, ξεκινάει από τον Αφανή Ναύτη. Ναι, την εκκίνηση θα την δώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ναυτικών Άνδρων. Θα πάει στις Στελιές. Πλατεία στις Στελιές. Αναστροφή. Αναστροφή. Θα κατέβει μετά από τα Γιάλια. Ναι, κατέβηξε. Νυμποριό. Και θα καταλήξει πίσω πάλι στο Γιάλια. Πίσω άσφαλτο, άσφαλτο. Πάμε στην Πλατεία για να νομίζει. Λοιπόν, είναι περίπου 8,5 χιλιόμετρα αυτό. Περίπου 9 χιλιόμετρα. Αυτό θα γίνει λοιπόν την Κυριακή. Ώρα εκκίνηση 12 παρατέταρτο από το Κόρθι. 12 και 10 περίπου από τον Αφανή Ναύτη. Υπολογίζουμε ότι θα τελειώσουν μετά από 2 ώρες περίπου. Πιστεύουμε πως όλα λέει μετά από 2 ώρες και θα δοθούν, θα γίνει απομονή στο τερματισμό, στο γυροκομείο. Ελπίζουμε να γίνει και καλούμε όλο τον κόσμο να γίνει μια όμορφη γιορτή. Θα ήθελα να ευχαριστώ σε όλους μέρους του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμου Πελμισός Νέας Μάκρης Μαραθώνος. Ένα όνειρο και μια ιδέα να κάνουμε ένα ημιμαραθώνιο δρόμο στην Άνδρο, σε αυτό το πανέμορφο νησί, στο φιλόξενο νησί, στο νησί των Ναυτικών. Να κάνουμε λοιπόν ένα ημιμαραθώνιο δρόμο και παράλληλα έναν αγώνα μνήμης και τιμής για κάθε αφανή ναύτη, τον αφανή ναύτη που χάθηκε στη θάλασσα. Όπως γνωρίζουμε, είναι ένα νησί που έχει να κάνει με τους ναυτικούς, έχει μεγάλη παράδοση στη ναυτιλία και στην ναυτική οικογένεια. Έτσι λοιπόν και η αγάπη μου στον αθλητισμό τόσα χρόνια και η αγάπη μου προς την Ελλάδα θεώρησα χρέος μου και υποχρέωσή μου να σας κάνω την πρόταση να κάνουμε τον πρώτο ημιμαραθώνιο δρόμο στο νησί σας και παράλληλα τον αγώνα τιμής ένεκεν για τους ναυτικούς μας. Οι συμμετοχές φτάσαν μαζί με τη μικρή διαδρομή των 9 χιλιόμετρων περίπου. Φτάσαμε στις 350, αυτό που θέλαμε. Είναι μια πολύ καλή εποχή για τους δρομείς και για όλους, γιατί έρχονται πολλοί δρομείς από σχεδόν όλη την Ελλάδα να τρέξουν, να τιμήσουν την Άνδρο και τον Αφανή Ναύτη. Η διαδρομή θα αρέσει πάρα πολύ σε όλους τους συμμετέχοντες και σε αυτούς που είναι και από βέβαια και την γνωρίζουν, αλλά και σε ξένο κόσμο που θα έρθει μέσα στο πράσινο, μέσα σε όμορφα χωριά, σε φιλόξενα χωριά που φημίζεται η Άνδρος. Και η προσφορά βέβαια είναι πολύ σημαντική των ανθρώπων εδώ, των εθελοντών, όλων των φορέων του Δήμου, των φορέων όπως είναι η αστυνομία μας, όπως είναι η πυροσβεστική, όπως είναι οι εθελοντές, όλοι που θα στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Εμείς από πλευρά μας, βέβαια με τον εδώ το φίλο μου τον Πανταζή, τον Βασταρδί, που είναι μέλος του Πελμισού, και είχα τη χαρά από την πρώτη στιγμή μόλις τον ανήγγειλα ότι θέλουμε να κάνουμε έναν αγώνα στην Άνδρο, μου λέει από την Άνδρο και θα το στηρίξουμε. Και τον ευχαριστώ και ιδιαίτερα την οικογένειά του και τον ίδιο που είναι και χορηγός και βοηθάει και εκείνος ο ίδιος. Το όνειρό μας έγινε πραγματικότητα, αλλά με τη βοήθεια της κυρίας Αθηνάς Τσαζομίδου, της Δημάρχου και βέβαια όλο το φορέο του Προέδρου εδώ του κ. Τσαούση και όλων των συντελεστών να γίνει ο ημιμαραθώνιος Άνδρου ένα κομμάτι της Άνδρου δικό σας. Που θα μείνει αιώνια για πάντα και θα το συνεχίζετε εσείς, ο Σύλλογος ο Ανδριακός, που είναι και εκείνοι μέσα και μας βοηθάνε και μας στηρίζουν, και εσείς εκ μέρους των Συλλόγων Ναυτικών, κάθε χρόνο η δρομή να τιμάμε τους ναυτικούς που χαθήκανε στα νερά, στη θάλασσα και δεν τους έχουμε στις οικογένειές μας. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους, να πάνε όλα καλά, να το ευχαριστηθούν οι δρομείς, οι φίλοι και βέβαια εσείς οι εθελοντές να έχετε τη δύναμη να μας στηρίζετε πάντα και να μας βοηθάτε σε αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε με καλό και ανιδιοτελή σκοπό. Να πούμε επίσης και τους χορηγούς. Τη Fast Ferries, τη Golden Star, την κυρία Μανούσου. Την κυρία Μανούσου βέβαια, το ΚΤΕΛ Άνδρου, πολιτιστικούς συλλόγους όπως ο Σύλλογος Γυναικών, ο Σύλλογο
Κρήτων, Κορφίου, Λιβαδίων, ο Αθλητικός Ομίλος Φιλάθλων και τι άλλο, η Vodafone, μικρές άλλες εταιρείες και μεγάλες που μας δώσανε προεδρική, σε προεδρική μορφή. Είναι πάρα πολύ τους οποίους. Ναι, γιατί θα προσφέρουμε τσαντάκια στους αθλητές στον τερματισμό που περιέχουν και προϊόντα τοπικά. Θέλω να πω δύο πράγματα να συμπληρώσω μάλλον το πόσο δύσκολο είναι να διοργανωθεί όχι αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά να φέρεις τόσους ανθρώπους στο νησί, να φροντίσεις για τη σωστή τους φιλοξενία, να φροντίσεις να τη διαμονή τους τα λοιπά. Και το δεύτερο είναι. Είναι ένας μοναδικός αγώνας και σε όλη την Ελλάδα που προσφέρουμε τόσα πολλά με τόσο μικρό κόστος και εντελώς αφιλοκερδώς περισσότεροι και με μεγάλο εθελοντισμό. Και θέλουμε να το ακολουθήσουμε, είναι δύσκολο βέβαια, αλλά θέλαμε να γίνει θεσμός. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Παναδριακός Σύλλογος Ναυτικών, θέλουμε πρώτον να χαιρετήσουμε τη διοργάνωση αυτή και δεύτερον να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δήμο Άνδρου και τον Σύλλογο Πελμισών Ιασμά και Μαραθώνος. Άλλωστε, νομίζω ότι αυτό το νησί αξίζει για τον αφανή ναύτη να διοργανωθεί μια τέτοια εκδήλωση. Νομίζω ότι και καλό θα κάνει στο νησί και οι μνήμες θα φρεσκαριστούν για αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους δεν τους σκέπασε το αγριώτικο χώμα, αλλά το κύμα και η πρωινή άδρα του ωκεανού. Μια και το ξεκινάμε έτσι, να το συνεχίσουμε και κάθε χρόνο να είναι ακόμα καλύτερο. Θα βοηθήσω όσο μπορώ και να ξέρετε ότι θα είμαι δίπλα σας για να πιάσει βάσεις και μετά θα προχωρήσω. Δεν είναι ούτε δικό μου, ούτε είναι η άνδρας δικιά μου, είναι των παιδιών σας, είναι των εγγόνια σας, ανήκει κάτι. Εμείς ουσιαστικά Απόστολοι είμαστε και κάνουμε έργο. Προσφέρουμε αθλητισμό και θέλουμε να βγάλει και η Άνδρος ανδριώτες μαραθωνοδρόμους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να τρέχουν στο μαραθώνιο που γίνεται στην Αθήνα, να τρέχουν σε όλο τον κόσμο και να κάνουν την Άνδρο γνωστή. Εγώ είμαι ο Μαθιάς Μαντσόλας, ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου. Ήθελα να πω ότι, γιατί δεν ακούστηκε πολύ, ότι ο Δήμαρχος είναι εμπνευστής αυτού του αγώνα και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον αθλητισμό. Και πιστεύω, και να μας πει και ο Βλάσης, το οποίος τώρα γίνεται και λίγο αδριώτης, εάν μπορούμε να αγκαλιάσουμε και άλλες διαδρομές, μαραθωνίου πάντα, για να συμμετάσχουν και άλλες περιοχές της Άνδρου, όπως είναι το Γάβριο, το Μπατζή κλπ. Γιατί και από εκεί έχουμε πάρα πολλούς ναυτικούς. Πολύ σωστό. Έχει βγει απόφαση από τη διεύθυνση, από τη Σύρο, να κλείσει ο δρόμος στα σημεία που θα γίνουν οι δύο διαδρομές. Ενισχύεται το τμήμα με δύο άτομα, με δύο μηχανές που θα προπορεύονται των διαδρομών. Ελπίζουμε ο κόσμος να ακούσει τις εντολές και τις οδηγίες της αστυνομίας και γενικά των εθελοντών για να μην έχουν κάποιο ατύχημα ή κάποιο επεισόδιο ή αντέγκλησης κτλ. Ελπίζουμε η τοπική κοινότητα να αγκαλιάσει την εκδήλωση για να έχουμε κάθε χρόνο και κάθε μερικούς μήνες ανάλογες εκδηλώσεις. Αυτό.